Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να πω ευθύς αμέσως ότι συμφωνούμε και με τις δύο προτάσεις που πριν από λίγο κατέθεσε το Σώμα ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Δαβάκης, τόσο σε σχέση με την στήριξη των οικογενειών των θυμάτων του τραγικού συμβάντος στη Μαγνησία, όσο και για τον χαρακτηρισμό ένστολη που προέρχεται από τα σώματα ασφαλείας που είπαν τον εαυτό τους κάποτε ένστολοι πολίτες, αλλά έμεινε το ένστολοι και πράγματι το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη και εμείς, ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας έχουν χαρακτηρισμό πολύ διαφορετικό και αυτό δεν είναι ο πιο έγκυρος χαρακτηρισμός. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να απουσιάζει. Απαξιώνει τη Βουλή, δεν αντέχει την αντιπαράθεση, αλλά ούτε και το διάλογο ή τη διαβούλευση. Είναι δέσμιος του πιο σκληρού πυρήνα των νεοφιλελεύθερων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λογοδοτεί εκεί, γι' αυτό και δεν αντέχει τη Βουλή. Γιατί έστω και η υποβαθμισμένη Βουλή, έτσι όπως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει χώρος διαβούλευσης, χώρος αντιπαράθεσης, χώρος διαλόγου. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Πρωθυπουργός επιλέγει το μονόλογο, δεν υπερασπίζεται καν την κυβέρνησή του, όπως κατά το Σύνταγμα είναι ο μόνος που έχει αυτό το προνόμιο, να συγκροτεί κυβέρνηση. Άρα και είναι και ο μόνος και δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα. Και όμως θα έρθει την τελευταία στιγμή για να κάνει τον γνωστό μονολογό του. Αυτή η συζήτηση όμως που προκλήθηκε από την διαρκώς προηγούσα αποδόμηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της κυβερνητικής συνοχής και για να την ανακόψει, ανέδειξε μερικά σημαντικά πράγματα ήδη. Ήδη πολλές φορές το κυβερνητικό στρατόπεδο, η κυβερνητική παράταξη, μόνη της και χωρίς να το καταλαβαίνει, μετέτρεψε την συζήτηση σε συζήτηση δυσπιστίας προς την αξιωματική αντιπολίτευση και ελάχιστα υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Η κυβέρνηση σταθερά αντιπολιτεύεται την αξιωματική αντιπολίτευση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και είναι μέχρι τώρα και θα συνεχιστεί για να ξεδιπλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ εν είδη προγραμματικών δηλώσεων τις δεσμεύσεις του απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι όμως ότι η κυβερνητική συνοχή θα βρίσκεται σε διαρκή δοκιμασία από εδώ και πέρα και δεν μπορεί με αυτό το κοινοβουλευτικό τέχνασμα να προσαρμοστεί. Γιατί η πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται πραγματικά η χώρα απαιτεί κοινωνική σταθερότητα, απαιτεί κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Και τέτοια σχέση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς την κυβέρνηση δεν υπάρχει. Αυτή η ριζική αλλαγή πολιτικής είναι η κόκκινη γραμμή που διαπερνά όλη τη συζήτηση αυτή του τριημέρου και προσπαθεί με καμώματα η κυβέρνηση να μας πει ότι το μνημόνιο φεύγει, ότι η διαπραγμάτευση έχει αρχίσει και οι θυσίες τώρα θα πιάσουν τόπο. Και στο πλαίσιο αυτό κάποιοι σπέβδουν να προτείνουν κυβερνήσεις ειδικού σκοπού ή κυβερνήσεις εθνικής ενότητας. Όμως κανείς δεν μπορεί να υπεκφύγει από τη σκληρή πραγματικότητα. Πράγματι, αν το μνημόνιο τελείωσε, αν το μνημόνιο φεύγει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Παπαδήμος και ο κύριος Στουρνάρας παλαιότερα είναι να ζητήσουν πίσω εκείνη την περίφημη επιστολή με τις υπογραφές τους, εκείνο το κατάπτυστο έγγραφο με το οποίο δεσμεύονταν στο Διηνεκές να υπηρετούν όλες τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Αυτή είναι μια πολιτική κίνηση πρώτης γραμμής που οφείλουν να την κάνουν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όμως ο κύριος Χαρδούβελης μας είπε την αλήθεια. Ανελιπώς οι κυβερνήσεις, όσο είναι αυτές οι κυβερνήσεις,
δεσμεύονται να εξυπηρετήσουν το χρέος να αποπληρώνουν τις τόκους. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς μπορεί να διαπραγματεύεται μια τέτοια κυβέρνηση όταν αυτό ακριβώς το άγος βυθίζει στην απόγνωση ένα ολόκληρο λαό. Εγώ δεν θα επικαλεστώ στοιχεία από όλα τα γνωστά της στοχοποίησης του ελληνικού λαού. Θα πω, πήγατε ποτέ να διαπραγματευτείτε ή σκοπεύετε να πάτε και να πείτε στους δανειστές ότι αυτή τη στιγμή ο δείκτης βρεφικής νησιμότητας έχει φτάσει από το 2,91 το 2012 στο 3,69 το 2013. Το ίδιο ο δείκτης νεογνικής νησιμότητας. Αυτά δεν χρειάζονται πολύ μεγάλες οικονομικές αναλύσεις. Αν θέλεις να διαπραγματευτείς στο όνομα του λαού και για χάρη του λαού και όχι για χάρη των δανειστών ή των δικτών της οικονομίας, έχεις άλλη εντελώς διαφορετική στάση και πράγματι εκεί μπορεί να υπάρχει, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει και διεκδικεί χρόνια τώρα, η ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συσπήρωση για μια τέτοια διεκδίκηση, για μια τέτοια διαπραγμάτευση. Αυτή είναι μια θεμελιακή διαφορά και δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που έχει δώσει δείγματα γραφής να αναλάβει σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή ένα τόσο μεγάλο βάρος. Ανελιπώς φροντίστε να αποχωρήσετε, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, οριακή πλέον προσφορά στην ελληνική κοινωνία από την διαμόρφωση ενός άλλου κοινωνικού και πολιτικού μετόπου ικανού να θέσει τα ζητήματα και της οικονομίας και της κοινωνίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης σε διαφορετική βάση τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλη την Ευρώπη. Είναι ντροπή να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών και διάφοροι άλλοι παράγοντες για κατανάλωση όταν το κρίσιμο ζήτημα είναι η στοιχειώδης κάλυψη αναγκών, η στοιχειώδης διάσωση σημαντικού τμήματος του πληθυσμού. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και έχουμε ακόμα και σε αυτή την αίθουσα, σε αυτές τις συνθήκες, κηρύγματα τρομοκρατικά κατά την γραμμή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και όχι μόνο, με όλες αυτές τις ιστορίες που ζήσαμε λίγες μέρες πριν αναφορικά με τις καταθέσεις. Λίγα λεπτά πριν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού, ο κ. Παναγιωτόπουλος, μας είπε ότι θα είναι πολιτικό ατύχημα για τη χώρα και την ιστορία της αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ με απόλυτη ψυχραιμία, γιατί καταλαβαίνουμε τη μεγάλη ευθύνη, προχωρά. Συντομεύεται, κύριε συνάδελφε. Οικοδομεί βήμα-βήμα και σήμερα σε αυτή την αίθουσα και με τη σημερινή ψηφοφορία τη νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, που είναι ο όρος και η προϋπόθεση για να αλλάξει σελίδα η χώρα μας.